Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ημερίδα της Μακεδονίας σε μια δύσκολη ημέρα και ώρα και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για θέματα ανάπτυξης σε αυτή την πόλη. Είναι η πρώτη ημερίδα και θα ακολουθήσει μια σειρά επόμενων ημερίδων που θα εξειδικεύσουν το θέμα της ανάπτυξης. Η Μακεδονία έχει παρελθόν σε αυτό το τομέα. Έχει πολλάκις ανοίξει το διάλογο για τα ζητήματα της ανάπτυξης και μάλιστα σε καιρούς που τότε δεν υπήρχε στην ατζέντα και στο λεξιλόγιο μας η λέξη ανάπτυξη. Το 2008 διατρέξαμε τη Βόρεια Ελλάδα και κάναμε μια σειρά από ημερίδες σε κάθε νομό, εντοπίζοντας ποιοι είναι οι τομείς που έχει σημασία να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις. Λοιπόν, σήμερα στο 2016, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, η λέξη ανάπτυξη πρέπει να είναι στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Αυτό πιστεύουμε στη Μακεδονία και γι' αυτό αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Λέξη ανάπτυξη όμως που έχει φθαρεί αρκετά. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να παραμένει άλλο κενό γράμμα. Να μιλάμε με ουσία, να μιλάμε με προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Και με αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτή τη σειρά των ημερίδων, καλώντας από την πλευρά των πολιτικών στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά και από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όλοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις. Όλοι θα πρέπει να λάβουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση, την οποία η Μακεδονία θα παρακολουθεί. Και στο τέλος αυτής της ημερίδας θα ανακοινώσουμε και κάτι από το, γιατί από λόγια νομίζω ότι όλοι έχουμε χορτάσει. Θα ανακοινώσουμε το παρατηρητήριο των πολιτικών ανάπτυξης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτή την ημερίδα. Η κυρία Κόλια Τσαρουχά και ο κύριος Αμανατίδης είναι καθοδόν και θα έρθουν στην πορεία. Οπότε θα ξεκινήσουμε αυτή την ημερίδα με το χαιρετισμό, το μήνυμα που μας στέλνει η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, η κυρία Κορίνα Κρέτσου, μέσω του μηνύματος που μας στέλνει από ο διευθυντής της, βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μας στέλνει ο διευθυντής της. Η ίδια δεν μπορούσε να παραστεί. Βρίσκεται στη Ρουμανία, στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει το παρόν σε κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις της Μακεδονίας. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει και να περάσουμε πολύ γρήγορα στο πρόγραμμα. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές να είναι σύντομοι και περιεκτικοί, με 10 λεπτά με 1 τέταρτο, ώστε να μείνει αρκετός χρόνος στην πορεία για να έχουμε ερωτήσεις και συμμετοχή από το κοινό. Hello, everybody. Commissioner Karina Kretsou wanted to be with you in Thessaloniki today. Unfortunately, she could not due to conflicting priorities in her agenda. I imagine you will be disappointed, and I totally understand this. However, she asked me to relay your message to you. First of all, Commissioner Kretsou wants to say congratulations to the Macedonian News Group for this initiative. Such initiatives mean more pluralism, more democracy, and more democracy means less populism. It means building a better, stronger future. And this is exactly the purpose of EU cohesion policy. We aim to provide Europe's regions and cities with the means to build a better future for their citizens. How do we do this here in Greece? Well, let me just give you a couple of facts to answer this question. In 2007-2013, cohesion policy provided direct or indirect investment to over 25,000 Greek SMEs. It also provided new water supply systems to almost 1.5 million Greek citizens. Thessaloniki's new seafront was funded by regional policy. Obviously, it improves locals' quality of life, but it also contributes to attract more visitors to Thessaloniki, which boosts the local economy. Commissioner Kretsou is a very lucid person. She is acutely aware that Greece and the European Union as a whole are sailing through rough seas. She's aware that we need investments to defeat unemployment, to heal the economy, to eliminate poverty and social exclusion. And so her message is, this is precisely what regional policy does. It provides investment. 20 billion euro for Greece alone until 2020. Yesterday, I was talking to the commissioner about your event in Thessaloniki. She insisted on another point. It is down to you to make the best use of this money as soon as possible. And this means cutting red tape where and when needed.
It also means focusing on investing, because public money alone is not sufficient. Therefore, private investment will be part of the solution. This conference is just one beacon of hope among many others. It shows that we are sailing in the right direction. Congratulations to you all for your courage and your vision. And please remember, Europe and Commissioner Karina Creţu are standing by your side for as long as necessary. Efaristopoli, and good luck. Ευχαριστούμε και εμείς για το μήνυμα. Υπάρχει και μία μετάφραση στο πρόγραμμα που πήρατε. Συνοπτικά, αυτό που το μήνυμα της κυρίας Κρέτσου είναι στην Αθηνά και Χειρακίνη. Υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας και η κυβέρνηση από την πλευρά της θα πρέπει να άρει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Και για όλα αυτά θα θέλαμε να μας μιλήσει ο καθήλυν αρμόδιος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στέργιος Πριτσιόλας, τον οποίο καλούμε στο βήμα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, να συγχαρώ την εφημερίδα Μακεδονία για την πρωτοβουλία της. Δεν είναι και η πρώτη από ό,τι μαθαίνω, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει τεράστια σημασία μια εφημερίδα με την παράδοση της Μακεδονία πρώτον να επιβιώσει και δεύτερον να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα θέμα που να μας απασχολήσει όλους και να μην απασχολεί μονάχα τους ανθρώπους που δουλεύουν και βγάζουν την εφημερίδα. Νιώθω ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και γι' αυτό θα μιλήσω με τρόπο πάρα πολύ απλό, γιατί νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε σήμερα, να μιλήσουμε απλά, καθαρά και να συνεννοηθούμε όσο μπορούμε σε μερικά πράγματα. Η μερίδα γίνεται σε μια οριακή στιγμή για τη χώρα, με την έννοια ότι πλησιάζουμε σε ένα τέλος μιας περίοδου με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και το άνοιγμα μιας νέας περίοδου που πιστεύουμε ότι θα είναι πιο καλή, θα ανοίξει πραγματικά τη δυνατότητα να βγούμε από την επιτήρηση και τα προγράμματα και να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης. Βεβαίως, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια συζήτηση για τα επίκαιρα θέματα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κακό να γίνεται αυτή η συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία ποτέ δεν κατάλαβα πολύ καλά την έννοια της συνένεσης, όπως τη λένε. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα ανταγωνιστικό και ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει συνεχώς τις πράξεις της κυβέρνησης, να υπάρχει σύγκρουση ιδεών, σύγκρουση προτάσεων και η συνισταμένη τελικώς είναι αυτό που έχει σημασία. Το να ζητούμε να βοηθάει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Επομένως, καλό είναι που γίνεται η συζήτηση. Θα ήθελα να πω μονάχα ότι εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλα. Το θέμα είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση θέλει να την ολοκληρώσει. Θέλει και πρέπει να πάρει αποφάσεις δύσκολες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και επομένως έχει την ευχέρεια, θα ελέγχεται βέβαια, αλλά έχει την ευχέρεια να το κάνει με τον τρόπο που αυτή νομίζει ότι μπορεί να το κάνει. Αν δεν το πετύχει βεβαίως, αν το πετύχει όμως, θα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ θετικό για τη χώρα. Και εδώ βεβαίως υπάρχουν πάντα οι αναλύσεις, τα επιχειρήματα, υπάρχει και ένα στοιχείο όμως στην πολιτική. Ο μεγάλος Κλαούζεβιτς το ονόμαζε η λεπτεστησία της κρίσης του αρχηγού, του πρωθυπουργού εν προκειμένου, που είναι η αίσθηση που έχει για τα πράγματα και για τους χειρισμούς. Αυτό είναι κάτι, ένα προνόμιο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και είναι αυτό που χαρακτηρίζει και τις προσωπικότητες. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι επειδή υπάρχει η βούληση να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, υπάρχει η βούληση για τις δύσκολες αποφάσεις, μέσα από όλα όσα γίνονται, αυτό κρατήστε και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα τελικώς θα είναι θετικό. Εφόσον ολοκληρωθεί λοιπόν η αξιολόγηση, θα περάσουμε σε μια καινούργια περίοδο. Θα αλλάξει η ατζέντα εκ των πραγμάτων και η ατζέντα θα είναι αυτή που βάζει σήμερα και η εφημερίδα στη συζήτηση. Μιλάμε λοιπόν για επενδύσεις και μιλάμε για το πώς μπορούμε να
προσκαλέσουμε επενδύσεις, πώς μπορούμε να τις υλοποιήσουμε, πώς μπορούμε να μπούμε σε δρόμους αναπτυξιακούς. Και μιλάμε όλοι για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή που πρέπει να γίνει στη χώρα μας είναι η αλλαγή κουλτούρας. Και αυτό μας αφορά όλους. Όλοι οι πολιτικοί χώροι λίγο πολύ έχουν τα ίδια προβλήματα, ως προς την κουλτούρα εννοώ. Η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία βαθιά κρατικοδίαιτη, δεν φτιάχτηκε τον τελευταίο χρόνο, δεκαετίες έχει οικοδομηθεί. Όλοι περιμένουμε από το κράτος, όλοι ζουν από το κράτος ή θέλουν να ζουν από το κράτος και αυτό έχει διαποτίσει το είναι μας. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Αν δεν το αλλάξουμε, ό,τι και να λέμε για όλα τα υπόλοιπα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος, ο αγρότης ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πάει στο χωράφι, παράγει ένα προϊόν και αυτό το προϊόν το στέλνει στη χωματερή για να πάρει την επιδότηση και με όλα τα συμπαραμαρτούντα που ξέρουμε. Και άλλο πράγμα, ο αγρότης, ο οποίος παράγει προϊόν και μόνος του το επιβάλλει στη διεθνή αγορά. Είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιο κόσμο θα ανήκουμε. Αν θα ανήκουμε στον πρώτο ή στο δεύτερο. Νομίζω αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τομή που αν δεν γίνει, δεν συζητάμε την ουσία. Σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Έχω ένα ξάδερφο εδώ δίπλα στην Παλιόχωρα, στη Χαλκιδική, πρώτο ξάδερφο, που έχει ένα κοπάδι με 2.000 γίδια. Ελευθέρας βοσκής. Και πριν από δύο χρόνια μου τηλεφώνησε, μου λέει: θέλω μια βοήθεια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω: τι βοήθεια θέλεις? Λέει: με τις γνωριμίες που έχεις, αν μπορείς να βοηθήσεις να βάλω το γιο μου στην αστυνομία. Προφανώς το έχετε ζήσει όλοι με διάφορους τρόπους αυτό. Του λέω: είσαι τρελός, θα βάλεις το γιο στην αστυνομία για ποιο λόγο? Έχεις ένα θησαυρό στα χέρια σου. Τι να κάνω, μου λέει. Να το στείλεις το γιο σου σε μια σχολή τυροκομείας, τουλάχιστον. Το κάνει ο άνθρωπος. Και πήγε πάρα πολύ καλά, πάει το παιδί πάρα πολύ καλά ήδη. Όμως αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από την αλλαγή κουλτούρας. Και αυτό να θέσουμε πρώτο. Και ως προς αυτό θεωρώ ότι η κρίση είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε πάρα πολλά δείγματα αυτή τη στιγμή, πολλών πρωτοβουλειών, σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς, πάρα πολλών πρωτοβουλειών, που δείχνουν το διαφορετικό δρόμο. Μόνοι τους οι άνθρωποι, χωρίς βοήθεια, να είμαστε ειλικρινείς, από κανέναν, καταφέρνουν και μας δείχνουν τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να συνεννοηθούμε επίσης σε μερικές βασικές κατευθύνσεις, πριν περάσουμε στα συγκεκριμένα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά προβλήματα σαν χώρα. Και υψηλή φορολογία και γραφειοκρατία και πάρα πολλά. Εάν ανακυκλώνουμε τη συζήτηση συνεχώς αυτά, δεν κάνουμε τίποτα. Εάν ανακυκλώνουμε τη συζήτηση στα προβλήματα, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να συζητήσουμε τούτων δοθέντων με αυτά τα προβλήματα, αν έχουμε δυνατότητες να κάνουμε βήματα. Πιστεύω ότι έχουμε. Αρκεί να ξεκαθαρίσουμε μερικές βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη. Έχουμε λίγους πόρους σαν χώρα αυτή τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων ξέρετε ότι είναι ελάχιστος. Έχουμε κάποιους κοινοτικούς πόρους που και αυτοί δεν είναι μεγάλοι. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα τους αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεννοηθούμε ότι εάν δεν συνδυαστεί ο δημόσιος τομέας με τον ιδιωτικό τομέα παντού, αν δεν αθροιστούν τα ιδιωτικά κεφάλαια στους κοινοτικούς πόρους και στους κρατικούς πόρους, δεν θα κάνουμε δουλειά. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν αφορά μονάχα την κυβέρνηση. Έχουμε 700 εκατομμύρια, για παράδειγμα, για τα σκουπίδια από το ΕΣΠΑ. Τα 700 ως κρατική χρηματοδότηση θα λύσουν 10 προβλήματα.
τα 700, αν τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το εργαλείο που λέγεται ΣΔΙΤ, θα λύσουν τριπλάσια, τετραπλάσια προβλήματα. Πάρα πολλοί όμως δήμαρχοι, που δεν ανήκουν στην αριστερά μονάχα, ανήκουν και στην αριστερά, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, λένε: «Ω, όχι, ΣΔΙΤ, θα το κάνουμε με κρατική χρηματοδότηση». Αυτό πρέπει να λυθεί. Και να βοηθήσουμε όλοι στο να λυθεί. Αλλιώς θα μείνουμε με την επίλυση ενός μικρού μέρους των προβλημάτων που μπορούμε να λύσουμε. Το δεύτερο, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που τρέχει και είναι σε καλό ρυθμό. Από αυτά, το όφελος δεν θα είναι μονάχα τα κεφάλαια. Το όφελος θα είναι και στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κινείται η οικονομία, του τρόπου με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρήσεις, του τρόπου με τον οποίο γίνονται τα πράγματα. Αυτά είναι ζητήματα στα οποία πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι και να βοηθήσουμε όλοι για να αλλάξει η νοοτροπία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Συνάντησα χτες μία εταιρεία από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο και στις ιδιωτικές εταιρείες για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών. Και μου λένε ότι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγες, σε όλο τον κόσμο είναι πάρα πολλές, στην Ελλάδα δουλεύουν 3-4, και υπάρχει ένας δείκτης για την πορεία των οικονομιών που λέει από το τζίρο που έχουν αυτές οι εταιρείες σε κάθε χώρα, δηλαδή πόσο τις χρησιμοποιούν οι εταιρείες και το δημόσιο για να επιλέγουν στελέχη κατάλληλα για τη δουλειά τους, από αυτόν τον δείκτη βγαίνουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Η Ελλάδα είναι τελευταία των τελευταίων ως προς τον δείκτη αυτό, που σημαίνει ότι και στο δημόσιο αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις επιλέγουμε τα στελέχη, τα διευθυντικά, με άλλα κριτήρια και όχι με κριτήρια σοβαρής αξιολόγησης με τα κριτήρια που πρέπει για να λειτουργήσουν αποδοτικά. Θα μου πείτε, λέω γενικότητες. Δεν λέω γενικότητες. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία, εάν δεν λυθούν, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και πώς αξιοποιούμε, πέρα από τα ιδιωτικά, επαναλαμβάνω, πώς αξιοποιούμε και τους κοινοτικούς πόρους και τους κοινοτικούς θεσμούς. Είδα πριν από μέρες τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Κατσιφάρα, και κουβεντιάζαμε για διάφορα θέματα συγκεκριμένα. Και στο τέλος της συζήτησης μου ανέφερε ότι είναι πρόεδρος ως Περιφερειάρχης από την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρόεδρος της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου. Και τον ρώτησα, έχει ρωτήσει ποτέ Αποστόλη κανείς τι κάνεις, τι μπορείς να κάνεις? Μου λέει όχι. Αυτό δεν είναι το μόνο προφανώς, είναι παράδειγμα ένα από τα πάρα πολλά. Ξέρουμε το ΕΣΠΑ πολύ καλά. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες δυνατότητες που δεν τις αξιοποιούμε σε χώρα. Και όχι μόνο τώρα, πάντα. Για να μην σας κουράσω λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι μερικά βασικά θέματα τα οποία στην καινούργια περίοδο πρέπει να τα θέσουμε για συζήτηση σοβαρή, να συνεννοηθούμε όπου μπορούμε και κυρίως αυτό ως κουλτούρα να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Ασχολούμαι τώρα λίγες μέρες που πήγα στο Υπουργείο με τα θέματα προσέλκυσης επενδύσεων, προώθησης εξαγωγών κλπ. Η εικόνα που βλέπω, θα την έχετε δει όλοι οι προηγούμενοι προφανώς από μένα, είναι ότι ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα επιμελητήρια, οι δήμοι, οι περιφέρειες, πουθενά κανένα συντονισμός, κανένα εθνικό σχέδιο. Πράγματα τα οποία τα έχουν λύσει άλλοι βεβαίως και πάνε μπροστά από εμάς αιώνες. Θεωρώ λοιπόν ότι πριν περάσουμε στα συγκεκριμένα πρέπει να κουβεντιάσουμε αυτά. Και τέλος, θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή πολύ αυστηρή στόχων και ιεράρχησης τομέων στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Λίγο πολύ όλοι τα ίδια λέμε σε αυτό. Και να διαμορφώσουμε στρατηγική για τον κάθε τομέα. Εάν κάνουμε αυτήν τη συγκεκριμένη συζήτηση, και γι' αυτό λέω η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική, αν κάνουμε αυτήν τη συγκεκριμένη συζήτηση, θα έχουμε πάρα πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα. Τελειώνω με μια φράση. Θα τα πούνε πιο ειδικοί από μένα τα πιο ειδικά θέματα. Εγώ 2 χρόνια που ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ, διαπίστωσα ότι για την Ελλάδα υπάρχει ενδιαφέρον. Δεδομένων των προβλημάτων,
Αυτοί που ήρθαν και πήραν το λιμάνι του Πειραιά ξέρουν ότι υπάρχει η φορολογία που υπάρχει. Ξέρουν τα προβλήματα. Δώσαν όμως πάρα πολλά λεφτά και θα κάνουν και πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Για τους δικούς τους λόγους, για τη δική τους στρατηγική. Αυτοί που ενδιαφέρονται για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ίδιο. Και μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις. Αυτοί που έρχονται και επενδύουν στον τουρισμό επίσης ξέρουν τα προβλήματα, αλλά έρχονται και επενδύουν. Από εδώ, συμπατριώτες μας, ο Ανδρεάδης έγινε ένα λαμπρό παράδειγμα πώς κατάφερε να φέρει τεράστια κεφάλαια του εξωτερικού να επενδύσουν στον τουρισμό. Λέω λοιπόν ότι παρά τα προβλήματά μας, έχουμε δυνατότητες. Διότι η Ελλάδα είναι αυτή που είναι και στρατηγικά πολλοί σε πολλούς τομείς θέλουν σήμερα να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από αυτό και βεβαίως να βγάζουμε βήμα-βήμα όλα τα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Αλλά να ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση ότι μπορούμε. Και να μην μείνουμε ότι πρέπει πρώτα να λύσουμε τη φορολογία και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Δυστυχώς, ζούμε μια περίοδο που είμαστε υποχρεωμένοι σε μερικά πράγματα, όποιος και αν κυβερνάει. Ας αξιοποιήσουμε τα λίγα περιθώρια που υπάρχουν σήμερα για να γίνουν αύριο μεγαλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εφημερίδα. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κιπιτσιόρλα, εκτός των άλλων και γιατί ήταν ακριβής στο χρόνο του. Θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, που έχει περάσει από αυτή τη θέση, να μας παρουσιάσει τη δική του οπτική για το θέμα. Κυρίες και κύριοι, σκεπτόμουν, όσο άκουγα τον κύριο Πιτσιόρλα, αν τα έλεγα εγώ πρώτος αυτά, πώς θα με χαρακτήριζαν ορισμένοι σύντροφοι του κυρίου Πιτσιόρλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πω πώς θα με χαρακτήριζαν και ορισμένοι άλλοι πολιτικοί από άλλα κόμματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημαντικό είναι ότι ο κύριος Πιτσιόρλας λέει αυτά που είπε και εγώ τα χαιρετίζω, ελπίζοντας να μην του κάνω κακό του ανθρώπου με το ότι λέω αυτά τα οποία λέω. Έχω ετοιμάσει δύο πράγματα, δεν θα μείνω τόσο στις σημειώσεις μου. Μου ζητήθηκε να πω τι θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να έχουμε μια αναπτυξιακή όθηση στην Μακεδονία. Δεν είμαι γιατρός της ανάπτυξης και δεν έχω συγκεκριμένες συνταγές. Πολύ δε περισσότερο δεν έχω συνταγές για τη Μακεδονία. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι αποκλείεται να αναπτυχθεί η Μακεδονία, αποκλείεται να αναπτυχθεί η Θεσσαλονίκη, αν δεν αναπτυχθεί συνολικά η ελληνική οικονομία. Αποκλείεται ένα πλοίο, μάλλον μια καμπίνα ενός πλοίου να πάει στο λιμάνι όταν το πλοίο δεν πάει στο λιμάνι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πρέπει και στη Μακεδονία και συνολικά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια να ξεκινήσουμε από μια λέξη την οποία δεν κατόρθωσα δύο χρόνια που ήμουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης να κάνω κατανοητή ίσως ούτε στους δημοσιογράφους, ούτε στο ευρύ κοινό. Την έλεγα και περνούσε σαν αέρας. Είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της χώρας. Εμπιστοσύνη. Δηλαδή, οι επενδυτές Έλληνες και ξένοι δεν έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν εδώ και αρκετά χρόνια, από την κρίση και μετά πολύ περισσότερο, γιατί αισθάνονται ότι θα πάνε χαμένα τα λεφτά τους. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη φορολογία. Επομένως, αν δεν κατορθώσουμε να βάλουμε πάτο στο βαρέλι, αν δεν κατορθώσουμε να εκπλήξουμε ευχάριστα και να κάνουμε επενδυτές Έλληνες και ξένους να πούν «Ωπ, κάτι έγινε τελικά στην Ελλάδα, κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα, αποκλείεται να έρθουν επενδυτές, αποκλείεται να ανοίξουν καινούργιες δουλειές, όσο καλοί ρήτορες και αν εκλέγονται στις θέσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Αποκλείεται. Αυτό μπορώ να σας το υπογράψω.
Και όσο νωρίτερα το πάρουμε χαμπάρι, τόσο το καλύτερο και για τη σημερινή κυβέρνηση και για τις επόμενες κυβερνήσεις. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Δεν θα σας το αναλύσω ιδιαιτέρως. Αλλά πρώτα απ' όλα, τόσο η Τρόικα, όσο και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η όποια αυριανή κυβέρνηση, πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρουμε χαμπάρι ότι χρειάζεται να εφαρμόσουμε ένα άλλο μείγμα, μια άλλη προσέγγιση στη φορολογική πολιτική. Είναι δεδομένο ότι το έχουμε παρακάνει με τους φόρους, φυσικά και με τους φόρους των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να πάμε σε αυτό το, να συνεχίσουμε με αυτό το επίπεδο, άρα πρέπει να προχωρήσουμε με ένα δίπτυχο λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες. Και αυτό δεν είναι καμιά φιλελεύθερη αιμονή, είναι μια επιταγή της πραγματικότητας. Ένα το κρατούμενο. Δύο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν το θέμα των κόκκινων δανείων. Η κατάσταση είναι δραματική. Και λέω πολλές φορές και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να μηδενίσουμε τους φόρους, αν δεν αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατόν το θέμα των κόκκινων δανείων, αποκλείεται να πάρει μπροστά η οικονομία. Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια. Το παγκόσμιο ρεκόρ. Με τους υπόλοιπους να μας ακολουθούν από τεράστια απόσταση. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, μη γελιόμαστε, που παρότι οι τράπεζες είναι λογιστικά εντάξει στα χαρτιά τους, δεν έχουμε ούτε προσφορά ούτε ζήτηση δανείων. Και μια οικονομία χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει ένας νόμος της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, από πέρσι το Δεκέμβριο, για τα κόκκινα δάνεια, που έχει μείνει στο σιρτάρι της. Όπως έχουν μείνει στο σιρτάρι και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα μείνουν στο σιρτάρι και ρυθμίσεις που περνάνε αυτές τις μέρες από τη Βουλή και αφορούν τον πτωχευτικό κώδικα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα και γι' αυτό εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, αλλά οι λύσεις μας έχουν γωνίες και προτείνουν κυρώσεις και κίνητρα. Κίνητρα και κυρώσεις στις τράπεζες για να μην γλωσσάνε το πρόβλημα, για να έχουν λόγο να τρέξουν τις όποιες ρυθμίσεις. Όσο καθυστερούμε, δεν ζημιώνονται μόνο οι τράπεζες, ζημιώνεται η πραγματική οικονομία. Και φυσικά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς που είναι πράγματι κόκκινοι στα δάνειά τους και όσοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και γι' αυτό έχουμε προτάσεις, έχουμε καταθέσει, αλλά δεν πρόκειται να σας κουράσω με αυτά. Δεν ήρθα σήμερα να σας πω πόσο καλή είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς είμαι στη Νέα Δημοκρατία από 18 χρονών. Ήρθα περισσότερο για να μιλήσω για αυτό που όλους μας απασχολεί, νομίζω, και που είναι πώς η χώρα θα ξεκολλήσει από τη λάσπη. Το τρίτο είναι να προχωρήσουμε μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων. Προχωράνε σαν πικρό χάπι. Προσπαθεί ο κύριος Πιτσιόρλας, πάλι τον φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά τον παρακαλώ να μην ακούει. Προσπαθούσε από το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων να κάνει ό,τι μπορούσε για να τρέξουν διάφορες ιδιωτικοποιήσεις δρομολογημένες και από την προηγούμενη κυβέρνηση και υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι του έβαζαν εμπόδια στο δρόμο. Ακόμα υπάρχουν ανοιχτά θέματα και στα περιφερειακά αεροδρόμια, ακόμη περισσότερο υπάρχουν ανοιχτά θέματα στο ελληνικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι βιολί βαράει μια κυβέρνηση η οποία έχει υπογράψει την σύμβαση για το ελληνικό και βάζει την ίδια στιγμή εμπόδια στον εαυτό της. Αν είχε προχωρήσει πολύ νωρίτερα, οι μπουλντόζες θα ήταν μέσα στο ελληνικό και αυτό θα ήταν το νοτική ένεση και για την οικονομία αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση. Αντί να υπάρχει ένας κρανίου τόπος, θα υπήρχαν εργαζόμενοι, θα υπήρχαν μηχανήματα, θα υπήρχε κινητικότητα, θα υπήρχε αισιοδοξία. Άρα να, γιατί χρειάζεται να προχωρήσουμε γρηγορότερα τις ιδιωτικοποιήσεις, τις διαρθρωτικές αλλαγές, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων που η κυβέρνηση με την έγκριση της Τρόικα, παρακαλώ, περιόρισε τον προηγούμενο νόμο πλαίσιο που ήταν οριζόντιος σε τρία μόνο θεματικά πεδία. Βγάλε άκρη στο συγκεκριμένο θέμα και με την κυβέρνηση
και με την Τρόικα. Άρα, λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες, αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που εμείς είμαστε υπέρ της πολιτικής αλλαγής, όχι γιατί έχουμε καμιά αυταπάτη ότι την επόμενη μέρα που θα αναλάβουμε τα πράγματα ως διαμαγείας θα φτιάξουν, αλλά γιατί θεωρώ ότι η κυβέρνηση σημερινή έχει φάει τα ψωμιά της, υπό την έννοια ότι είναι μια κυβέρνηση που επιβάλλει φόρους και χαίρεται γι' αυτό, κλαίει για τις όποιες μεταρρυθμίσεις προχωρεί και έχει μετατρέψει την οικονομία σε μια οικονομία του ουμπλέξης. Αλλά έρχομαι στα θέματα της Μακεδονίας. Από τότε που ήμουν φοιτητής, θυμάμαι τα έργα υποδομών στη Μακεδονία, άλλα προχώρησαν, άλλα δεν προχώρησαν. Χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει, έχει κλείσει εδώ και χρόνια το θέμα της Εγνατίας Οδού, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, κάποιες παρεμβάσεις μένουν ακόμα στα Τέμπη. Χαίρομαι που το μετρό, που με τον κύριο Σιμόπουλο το είχαμε πάρει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση, διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν κατορθώσει να το φέρουν σε μια σειρά. Χτυπάω ξύλο, μην έχουμε και άλλα θέματα κάποια στιγμή και εύχομαι να προχωρήσουν όλα τα πράγματα ομαλά. Αλλά, και αυτό είναι ίσως το βασικότερο που θέλω να σας πω σήμερα, οι υποδομές δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Είναι χρήσιμες οι υποδομές, αλλά το βασικότερο είναι πώς θα εκμεταλλευθούμε τις υποδομές. Πώς θα τις εκμεταλλευθούμε τις υποδομές. Και θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Πάμε στα αεροδρόμια. Έχετε αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη, είτε θα υπάρχει ο διάδρομος ο καινούριος, είτε δεν υπάρχει, όπως έχουμε και εμείς στην Κρήτη το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αλλά έχουμε και το αεροδρόμιο στην Αθήνα. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας λειτουργεί σαν επιχείρηση, σαν μικρός τοπικός πόλος ανάπτυξης, με μια σειρά δραστηριότητες μέσα στο αεροδρόμιο και γύρω από το αεροδρόμιο. Αυτό το πράγμα το κράτος, ένα κρατικό αεροδρόμιο, δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό είχαμε αποφασίσει από το 2008 να προχωρήσουμε τότε ακόμα με την κυβέρνηση Καραμαλή στην αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Και είχα την χαρά και την τιμή, οι συνδικαλιστές της ΗΠΑ, να βάλουν το όνομά μου και το τηλέφωνό μου έξω από την ΗΠΑ όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια με την ένδειξη Μεσίτης, επειδή θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτό το project των περιφερειακών αεροδρομίων. Επιμείναμε. Είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα αυτή η προσπάθεια. Ολοκληρώθηκε. Το γεγονός ότι μια μεγάλη εταιρεία, ένας μεγάλος επενδυτής που έχει εμπειρία σε αυτό το θέμα, ήρθε και επένδυσε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα. Και πρέπει να στηρίξουμε όλοι αυτήν την προσπάθεια, την οποία τη στήριξε και ο Στέργιος από τη θέση του. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον ίδιο ενθουσιασμό είχε και έχει το Υπουργείο Υποδομών. Εντάξει, συμπεριλαμβανομένη υπογραφή. Λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Υποδομών είχε και έχει τον ίδιο ενθουσιασμό. Αντίστοιχη αντίληψη έχω και για το θέμα του λιμανιού. Θυμάστε που ήταν το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά με τη δυναμική που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια λόγω της επένδυσης Κόσκο μπορεί να είναι σε πολύ λίγα χρόνια μέσα στα 3 μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης παραμένει ένα κρατικό λιμάνι με τον προβλήτα 1 και τον προβλήτα 2 και τον προβλήτα 6 και όλους τους προβλήτες, αλλά χωρίς επενδύσεις και χωρίς ζωή. Τη ζωή που θα έπρεπε. Άρα, από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ το ταχύτερο δυνατό να τελειώνει αυτή η διαδικασία και από εκεί πέρα ο όποιος επενδυτής έρθει ξέρει καλύτερα από όλες και όλους εμάς εδώ πέρα πώς θα δουλέψει το λιμάνι, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και να σταματήσουμε να δίνουμε, να πουλάμε ψυγεία σε εσκιμώους. Έτσι, ξέρουν οι επενδυτές πολύ καλύτερα πώς θα δουλέψει το λιμάνι, γιατί δεν έρχονται ως φιλανθρωπικό ίδρυμα να χαλάσουν τα λεφτά τους στη Θεσσαλονίκη. Έτσι αντιμετωπίζω και το θέμα των logistics. Υπάρχει η σύνδος, υπάρχει ο ΟΣΕ, υπάρχει νόμος για τα logistics από το 2014 στο σιρτάρι της κυβέρνησης. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Εκείνο το οποίο επήγει
είναι να δούμε ότι σε συνδυασμό με το λιμάνι κυρίως, το αεροδρόμιο δευτερευόντος, τα οδικά δίκτυα, τις σιδηροδρομικές συνδέσεις, η Θεσσαλονίκη μπορεί πράγματι να γίνει εμπορευματικό κέντρο, αρκεί τα οικόπεδα του ΟΣΕ, όλα τα διαθέσιμα οικόπεδα που μπορεί να δοθούν προς εκμετάλλευση από το δημόσιο, να δοθούν στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και σε αξιόπιστους επενδυτές για να κάνουν και πάλι οι ιδιώτες επενδυτές αυτή τη σύνθετη δουλειά που ξεπερνάει κατά πολύ τις δυνατότητες του όποιου γραφειοκράτη του δημοσίου. Ένα άλλο πεδίο που πρέπει να δούμε και να δείτε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη είναι η προσέλκυση φοιτητών από ξένα κράτη. Δεν θέλω να μιλήσω για τη συνταγματική πρόβλεψη, είναι αναχρονιστική, δυστυχώς θα μας βασανίζει και τα επόμενα χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από τη συνταγματική πρόβλεψη, έχετε το πετυχημένο παράδειγμα ήδη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που προσελκύει φοιτητές από το εξωτερικό στηριζόμενο σε ξενόγλωσσα προγράμματα. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί κατά προτεραιότητα από το Υπουργείο Παιδείας. Και στο δικό μου μυαλό η Ελλάδα θα έπρεπε προς αυτή την κατεύθυνση να στηριχθεί, έτσι ώστε από χώρα που εξάγει φοιτητές να γίνει χώρα που προσελκύει φοιτητές. Η Ελλάδα έχει όλα τα προσόντα για να γίνει, ακόμα και με το σημερινό πλαίσιο το συνταγματικό, διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Αρκεί να το καταλάβουμε και να κινηθούμε εγκαίρως προς αυτή την κατεύθυνση. Αγρότες. Έχετε στη Θεσσαλονίκη το τι πρέπει να γίνει για τους αγρότες. Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τέτοιες σχολές χρειαζόμαστε σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα, πολύ περισσότερες. Γιατί ο αγρότης δεν μπορεί να είναι αγρότης εξαρτημένος από το ΕΣΠΑ. Ό,τι και να κάνει το ΕΣΠΑ ή ό,τι και να κάνουν οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φτάνει εάν δεν υπάρξει πρωτοβουλία, εάν δεν υπάρξει επιχειρηματικότητα. Αν πάτε στη Γερμανία, στη Γαλλία, οι αγρότες έχουν φάρμες, είναι επιχειρηματίες. Για να γίνουν όμως επιχειρηματίες πρέπει να έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Ας τα προχωρήσουμε αυτά και ας τα προχωρήσουμε επιγόντως. Καινοτομία. Αλεξάνδρεια, ζώνη καινοτομίας. Και πάλι είχα, δεν μπορώ να πω τη χαρά, μάλλον τη στεναχώρια να ασχοληθώ κατά καιρούς με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το έχουμε πιάσει λάθος. Δεν χρειαζόμαστε μεγαλεπίβολα σχέδια για την καινοτομία. Δεν χρειαζόμαστε τεράστια οικόπεδα. Ακόμα και εγκαταλελειμμένες πολυκατοικίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να βάλουμε μέσα incubators, για να βάλουμε μέσα clusters και να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχουμε στην Αθήνα το Κοράλια, έχουμε το Orange Grove, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας, και εσείς, Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι έχετε ξεκινήσει να κάνετε. Ας εγκαταλείψουμε τα μεγαλεπίβολα σχέδια, η καινοτομία χωράει και σε μικρό μπουκάλι. Αρκεί να την αγκαλιάσουμε, να αφήσουμε και πάλι τους ιδιώτες να πρωτοπορήσουν και να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία του κράτους. Αυτά είναι που ήθελα να σας πω και για την ανάπτυξη συνολικά και για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν στο επίπεδο της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ούτε το νερό του Καματερού θα μας θεραπεύσει. Αυτό το οποίο θα μας θεραπεύσει είναι οι καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Τι πέτυχε στις χώρες εκείνες που επισκεπτόμαστε ως τουρίστες και λέμε «Να ρε παιδάκι μου, θα μπορούσαμε να το κάνουμε στην Ελλάδα». Αυτό να κάνουμε και εδώ. Και να καταλάβουμε όλοι μαζί ότι αυτό που εξελίσσεται τώρα μπροστά μας δεν είναι τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο παρά ο πόλεμος της γενιάς μας. Είμαστε ήδη 7 χρόνια στα μνημόνια και πάμε να χάσουμε ολόκληρη τη δεκαετία. Καλό είναι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα, τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα όλοι μας. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Προκειμένου να μην μείνουμε στο περιθώριο της Ευρώπης, στην άκρη των εξελίξεων, σε ένα θάλαμο υγειονομικής απομόνωσης, χωρίς καμιά ελπίδα και προοπτική. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επανάσταση που χρειάζεται αυτή την ώρα ο τόπος είναι η επανάσταση της σοβαρότητας. Προχωρούμε με αβάσταχτη ελαφρότητα και αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα την πληρώνουμε
όλοι μαζί και κυρίως οι νεότερες γενιές. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό άλλο στον εαυτό μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ την κυρία Μαρία Κολιά Τσαρχά, Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης, να έρθει στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι έρχεστε από μακριά στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία μας. Και ελπίζω να έχετε μια και να έχουμε μια επικοδομητική και παραγωγική και εσείς να έχετε διαμονή, αλλά και τα αποτελέσματα αυτής εδώ της διαδικασίας να είναι προς βοήθεια όλων. Χαίρομαι ότι βρίσκονται παράγοντες που υπήρξαν και κυβερνητικοί σε προηγούμενο χρόνο και παρόντες και μέλλοντες μπορεί. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω και προκαταβολικά και εισαγωγικά να τονίσω ότι σε μια ημερίδα με τίτλο «Αναπτυξιακή σύμπραξη κράτους, τραπεζών και επιχειρηματιών» θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας, ακόμα και δεν περιλαμβάνεται στα θέματα, τον παράγοντα άνθρωπο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και εργαζόμενοι. Αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να απευθυνθώ προς τους ανθρώπους του δημοσιογραφικού συγκροτήματος Μακεδονία που μας φιλοξενεί και την ευχαριστώ και τους ευχαριστώ. Σεβόμενη τη φιλοξενία αυτή, θα ήθελα λοιπόν με δίκαιο τρόπο και άμεσα να αναλάβουν και δική τους πρωτοβουλία ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους εργαζόμενους στο συγκρότημα. Και βέβαια θέτω τον εαυτό μου αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, με τον ίδιο τρόπο, πιστεύω, σκοπεύω να προσεγγίσω το θέμα της ημερίδας, τοποθετώντας, όπως είπα ήδη, καταρχήν τον άνθρωπο, σαν το μοναδικό αντικείμενο του ενδιαφέροντος όλων όσοι εμπλέκονται στη δημόσια ζωή. Όταν λοιπόν μιλούμε για ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, για κράτος και επιχειρήσεις, για ιδεολογίες και οικονομικές θεωρίες, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όλα αυτά είναι απλά και μόνο τα απαραίτητα και τα αναγκαία εργαλεία που οι ίδιοι οι άνθρωποι ανακαλύψαμε. Και στόχος μας πρέπει να είναι πάντα η βελτίωση των ηθικών ζωής, η ευημερία, οι ίσες ευκαιρίες για όλους, η προστασία των αδυνάμων και η ειρηνική μας συνύπαρξη. Δεν αποτελεί λοιπόν τον τελικό μας στόχο η ευημερία των αριθμών και ο πλουτισμός των λίγων, που προκύπτει από την περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος της κοινωνίας. Το θέμα της σημερινής ημερίδας, ορθά και σχεδόν επαναστατικά, τοποθετεί εκ νέου στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου την απαραίτητη και εναντικατάστατη σύμπραξη όλων των παραγόντων για την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων. Μετά από μια διαδρομή περίπου 3 δεκαετιών, όπου μεθοδικά επιχειρήθηκε και ιδεολογικά επενδύθηκε η άποψη ότι το κράτος δεν πρέπει να υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα ξεπερνούμε τέτοιου είδους ανεδαφικές και δογματικές αντιλήψεις, το αποτέλεσμα των οποίων δυστυχώς βιώνουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Επιστρέφουμε λοιπόν στην πραγματική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε, που είναι το πώς μέσα από μια δίκαιη, ισόρροπη και αλληλοσυμπληρούμενη σχέση μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη και στην ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών. Και στο παραπλανητικό δίλημα και στη δογματική αντίληψη που θέτει την οργανωμένη πολιτεία, δηλαδή το κράτος, ενάντια στην επιχειρηματικότητα, έχουν απαντήσει οι πιο προωθημένες οικονομίες του πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Ομοσπονδία της Γερμανίας. Αυτές οι χώρες επιδεικνύουν ένα επικοδομητικό τρόπο συνεργασίας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς, ιδιωτικού και δημόσιου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν σήμερα μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τομείς τεχνολογίας που απαιτούν μεγάλες και πολυδάπανες υποδομές, όπως το δίκτυο, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές.
Η επιχειρηματική δράση που πάτησε πάνω σε αυτές τις υποδομές δημιούργησε στη συνέχεια μεγάλες νέες αγορές και πολλαπλασιαστική οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Ένα παράδειγμα. Η έξυπνη κινητή τηλεφωνία, την οποία τόσο πολύ χρησιμοποιούμε όλοι μας και επηρεάζει τις ζωές μας. Αντίστοιχες κρατικές επενδύσεις έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται σε πολλούς άλλους τομείς, όπως την νανοτεχνολογία, στη βιοτεχνολογία, στην έρευνα και την ενέργεια, στην υγεία. Η έρευνα και η επένδυση σε αυτούς τους τομείς απαιτεί όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά και ένα ξεκάθαρο και κοινό όραμα συνεργασίας και πρόοδο με τελικό αποδέκτο σύνολο της κοινωνίας. Έχω την εντύπωση ότι η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με όλες τις παρατηρήσεις, με όλες τις ατέλειες, με όλες τις υστερήσεις, έκανε αυτό, πιστεύει αυτό, στη σύμπραξη σχέση κράτους και ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε όρους δικαίου. Γιατί αυτό που βιώσαμε στις προηγούμενες δεκαετίες και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα είναι ότι η ίδια ολιγομελής ελίτ που χρησιμοποιούσε το κράτος σαν οικονομικό τροφοδότη των επιχειρηματικών του επιλογών της, την ίδια στιγμή το δαιμονοποιούσε. Και είμαι ιδιαίτερα έτσι επιπλέον χαρούμενη και το τονίζω ότι βάζουμε τέλος αυτή την ψευδή αντιπαράθεση. Και είναι εξαιρετικά απαραίτητο αυτό ακριβώς το σημείο να το καταγράψουμε και να το αναδείξουμε για να μπορέσουμε να το πολεμήσουμε και να το αποβάλουμε ως συνθήκη από τα δημόσια πράγματα της χώρας. Ως κυβέρνηση επιδιώκουμε την έναρξη μιας ενάρετης, να πω, επιτρέψτε μου, περίοδου, όπου κανείς δεν θα δαιμονοποιείται, αλλά και κανείς δεν θα θεοποιείται ως ο μοναδικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης. Η οργανωμένη πολιτεία πρέπει πάντα να έχει την ευθύνη της νομοθέτησης, της συγκρότησης ενός αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού, της δημιουργίας μεγάλων υποδομών, της επιτήρησης και εφαρμογής των νόμων και της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλα αυτά, θα μου πείτε, τα έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε ξαναπεί. Από όποια κατεύθυνση κι αν βρισκόμαστε και προερχόμαστε. Όμως πρέπει να τα κάνουμε επιτέλους. Και οι παρατηρήσεις του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Πιτσιόρλα και φαντάζομαι και των άλλων συναδέλφων που θα ανεβούν στο βήμα, κάτι παρόμοιο θα πούνε, ίσως πιο εξειδικευμένο. Όμως πρέπει επιτέλους να τα κάνουμε. Για να εξασφαλίσουμε αυτόν τον τρόπο το απαραίτητο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινηθεί με όρους ασφάλειας η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Ελλάδα του σήμερα, τώρα, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου πραγματικά ελπιδοφόρου έτους, δηλαδή του 2017, είναι περισσότερο όρημη, έτσι πιστεύω. Όλοι μας είμαστε περισσότεροι όρημοι ή πρέπει επιτέλους να οριμάσουμε και γρήγορα, να αποδεχθούμε και να λειτουργήσουμε βάσει όλων των μεγάλων παραδοχών. Έχουμε περισσότερο ποτέ την ανάγκη να ξεπεράσουμε το παρελθόν μας, να ξεπεράσουμε τις όποιες δογματικές μας αντιλήψεις και να αναζητήσουμε τον μόνο ασφαλή και σίγουρο δρόμο προς την ανάπτυξη, που περιγράφεται με 5 μόνο λέξεις. Ισχύς εν τη ενώση. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε την κυρία Τσαρουχά και καλώ στο βήμα τον κύριο Σταϊκούρα. Τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος ήταν στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και είναι και καθηγητής σε αυτό το τομέα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, να μας μεταφέρει τη δική του οπτική. Στον Πειραιά δεν είμαι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά δεν πειράζει. Κύριε κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω το Δημοσιογραφικό Συγκρότημα Μακεδονία για την πρόσκληση που μου απίθυνε να συμμετάσχω στις εργασίες αυτής της ημερίδας. Του συγχαίρω για την δημιουργική πρωτοβουλία με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών για τη χώρα, σε ένα περιβάλλον όμως γενικευμένης αμηχανίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Κυρίες και κύριοι, η χώρα, μετά τα πρώτα δειλά δείγματα σταθεροποίησης του 2014, λιμνάζει βυθιζόμενη σε ένα ευρύτερο περιβάλλον και περίγυρο υψηλών κινδύνων. Τα τελευταία 2 χρόνια, δυνητικός πλούτος εξανεμίστηκε. Το επενδυτικό περιβάλλον υπονομεύθηκε. Νέα δημοσιονομικά μέτρα επιβλήθηκαν. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα διωγγώθηκαν.
το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρυκνώθηκε. Κι όμως, η κυβέρνηση βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Συνεχίζει να επιδίδεται σε επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς, σε κερδοσκοπικούς ακροβατισμούς, σε ανεύθυνους εσωτερικούς λαϊκισμούς, σε πολιτικούς τακτικισμούς. Συνεχίζει να ξοδεύει πολύτιμο χρόνο. Η αξιολόγηση δεν έκλεισε. Θα έκλεινε, υποτίθεται, 5 Δεκεμβρίου. Συνεχίζει να εστιάζει αιμονικά στην υπερφορολόγηση της εμφανούς οικονομίας. Συνεχίζει να παλινδρομεί αμήχανα ως προς διαθεωτικές αλλαγές. Δεν θέλει, ούτε μπορεί όπως φαίνεται, να εξυγχρονίσει το αξιακό σύστημα, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, κρίσιμη λέξη, να προωθήσει την εξωστρέφεια της οικονομίας. Οικονομία η οποία βρίσκεται σε παρατεταμένη, χαμηλή και με ισχυρές αναταράξεις πτήση. Κυρίες και κύριοι, είναι σαφές ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα νέο σημείο καμπής. Δυστυχώς, όμως, σε χαμηλότερο σημείο και με χαμηλότερη δυναμική, με ασθενέστερη δυναμική, σε σχέση με αυτή που ήταν πριν από 2 χρόνια. Το ερώτημα συνεπώς που τίθεται είναι τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος, ώστε να σταθεροποιηθεί και πάλι η οικονομία, να μπει η χώρα σε τροχιά διατηρήσιμης μεγέθυνσης, να αναπτυχθεί με δικαιοσύνη και συνοχή και να πορευθεί με εθνική αξιοπρέπεια και δυναμισμό στο ανταγωνιστικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Κατά την άποψή μου, πάνω απ' όλα, απαιτείται μια στιβαρή, συνεκτική και αποφασιστική πολιτική ηγεσία. Ηγεσία η οποία να διαθέτει σχέδιο και βούληση και να είναι διατεθειμένη να δουλέψει σκληρά. Ηγεσία η οποία δεν θα διακατέχεται από την επικίνδυνη νοοτροπία του τζόγου στην πολιτική συμπεριφορά. Ηγεσία η οποία θα υπηρετεί και δεν θα χρησιμοποιεί τη χώρα και τους πολίτες προκειμένου να πετύχει τους πολιτικούς στόχους. Ηγεσία η οποία θα πιστεύει και θα υλοποιεί τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας αγοράς που συνδυάζουν σε ένα καλό μείγμα οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Ηγεσία η οποία θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, συνεκτικά, συμπληρωματικά, αποτελεσματικά, σε βασικούς άξονες, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και θα αναπτύξω την υπόλοιπη τοποθέτησή μου πάνω σε αυτούς. Καταρχήν, βραχυπρόθεσμα είναι σαφές. Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί κατά τον βέλτιστο για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο. Και το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι αυτό δεν το πέτυχε η σημερινή κυβέρνηση. Άρα είναι προφανές ότι η αξιολόγηση μπορεί να κλείσει, γιατί μάθαμε τα 2 τελευταία χρόνια ότι χωρίς ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες, κάποιοι μπορεί να ψηφίζουν τα πάντα για να μείνουν λίγο ακόμα στην εξουσία. Άρα το ερώτημα και το ζητούμενο είναι ένα. Να κλείσει η αξιολόγηση κατά τον βέλτιστο όμως για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο. Βασικός άξονας, η αναμόρφωση του ρόλου και η βελτίωση της λειτουργίας του κράτους. Δεν άκουσα πολλά για το κράτος. Ο ρόλος του κράτους πρέπει να αναμορφωθεί και να είναι επιτελικός, ρυθμιστικός, υποστηρικτικός της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική η επιτάχυνση της διοικητικής μεταρρύθμισης από την ποσότητα να περάσουμε στην ποιότητα στη δημόσια διοίκηση για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού, ευέλικτου και παραγωγικού, σύγχρονου κράτους. Μέσα από την καθολική καθιέρωση ψηφιακών διαδικασιών, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας, την εναρμόνιση των δομών του κράτους με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και την επέκταση προφανώς της αξιολόγησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα. Όχι μόνο θεσμικά, αλλά και λειτουργικά. Όχι μόνο να περνά στον νόμο, αλλά να υλοποιήσει και την αξιολόγηση. Δεύτερος άξονας. Η διαμόρφωση ενός σταθερού, δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, που θα εδράζεται όμως σε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μπορεί αυτό να γίνει? Μπορεί να γίνει. Και έχει ξαναγίνει. Πώς? Με την ενίσχυση καταρχήν και διασφάλιση των κανόνων και θεσμών της χρηστής δημοσιονομικής
προσαρμογής και πειθαρχίας, η λέξη αυτή πρέπει να μπει στο ελληνικό λεξιλόγιο, η λέξη πειθαρχία, σε όλο το εύρος της γενικής κυβέρνησης. Όχι μόνο στο κράτος, σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ο δεύτερος τρόπος, με την έβρεση και αξιοποίηση δημοσιονομικών ισοδυνάμων και με την θέσπιση αυστηρών διαδικασιών για την τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση ξεκινήσαμε εμείς και θα την στηρίξουμε, το περίφημο spending review, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών. Και προφανώς, με την συρρήκνωση της φοροδιαφυγής μέσα από την διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Τρίτος άξονας, η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, με την άρση εμποδίων και κανονιστικών αγκυλώσεων στη λειτουργία της οικονομίας, μειώνοντας το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζοντας στρεβλώσεις προκύπτουν από την παρεμβολή ενδιάμεσων στην παραγωγική διαδικασία και καταπολεμώντας πρακτικές αθέμητων συμπράξεων. Τέταρτος άξονας, η εντατικοποίηση του προγράμματος Ελεύθερη από όλους, αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Εξακολουθούν σήμερα να υπάρχουν υστερήσεις, αποκλήσεις, καθυστερήσεις και αγκυλώσεις σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και ξέρει πολύ καλά ο κ. Πιτσιόρελας από την προηγούμενη ιδιότητά του ότι πιο πολύ τον βοήθησε η αντιπολίτευση να κάνει αποκρατικοποιήσεις παρά η κυβέρνηση. Και υπάρχουν δείγματα γραφής γι' αυτό. Πέμπτος άξονας, πολύ σημαντικός, η ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Το είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Τρεις είναι οι τρόποι. Αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, που έχουν αυξηθεί κατά 62% από τις αρχές του 2015, και σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης. Πώς μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση πιστωτικής επέκτασης, αν κάνουμε ορθολογική διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών? Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη για να ανέβει το παθητικό, να επιστρέψουν καταθέσεις και να βοηθήσουμε την αναδιάθρωση του ενεργητικού των τραπεζών μέσα από την ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού, συσσωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έτσι κάνουμε ταυτόχρονα διαχείριση ενεργητικού παθητικού των τραπεζών, βελτιώνοντας, παραλαμβάνω, το παθητικό, εμπιστοσύνη, και λειτουργώντας το ενεργητικό για να βελτιώσουμε την κατάσταση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προφανώς, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Όμως, δεν είπα το όλη την αλήθεια. Στο 11μηνο που πέρασε, έχουν ξοδευτεί 3,5 δις στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ο ετήσιος στόχος είναι για 6,8. 3,5 σε 11 μήνες, ετήσιος στόχος 6,8. Ξέρετε γιατί? Για να βελτιωθεί η δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Εύχομαι, τουλάχιστον τον μήνα Δεκέμβριο, να αποδοθούν στην οικονομία τα υπόλοιπα, που είναι περίπου το 50%. Είναι ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Παράλληλα όμως, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανέβρεση κεφαλαίων και η προσβασιμότητα σε χρηματοδοτικές πηγές, θα μπορούσαν να ληφθούν και κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά λέω, η δημιουργία ενός ταμείου έξυπνης και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας, που θα εστιάζει στη χορήγηση μικρών ποσών προς επιχειρήσεις με καινοτόμα δραστηριότητα, το Microfinance Loan Fund. Η λειτουργία ενός ταμείου που θα συμβάλλει παράλληλα με άλλους τομείς στη χρηματοδοτική στήριξη σύγχρονων κλάδων, σύγχρονων πεδίων, όπως είναι τα εξαγωγικά κλάστερς, με κλαδική και καινοτόμα διάσταση. Η προώθηση της νέας κανονιστικής πραγματικότητας, που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του εγχειρήματος της Ένωσης των Κεφαλαγορών, εστιάζοντας την περαιτέρω αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μεθόδων, όπως είναι τα venture capitals. Ενισχυτικά, θα μπορούσε να λειτουργήσει και η διαμόρφωση μιας πλατφόρμας προσέλκυσης πόρων και επενδύσεων από το εξωτερικό, όπως και τα PPPs και τα PFIs. Έκτος άξονας, η ανάδειξη της παιδείας σε βασικό μοχλό της αναπτυξιακής διαδικασίας. Επιμένω σε αυτό και νομίζω ότι και οι συνάδελφοί μου έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση. Οφείλουμε να θέσουμε, έστω και με καθυστέρηση,
έμπρακτο όμως, ως προτεραιότητα όλο το πολιτικό σύστημα, την επένδυση στη γνώση με την ανάπτυξη ενός ποιοτικού, ανοιχτού, εξωστρεφού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης και ενός εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, εναρμονισμένο όμως με την καινοτομία και την τεχνολογία, προσαρμοσμένο βέβαια στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή πραγματικότητα. Έβδομος άξονας, υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στο τρίτο μνημόνιο ψηφίσαμε όλοι μαζί αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου να ψηφιστεί το Μάρτιο του 2016. Στο συμπληρωματικό μνημόνιο η κυβέρνηση το μετέθεσε αυτό για τον Ιούλιο του 2016. Φτάσαμε Δεκέμβριο του 2016 και από όσο γνωρίζω το deadline πάει για τα μέσα του 2017. Δεν μπορεί η χώρα να λέει ότι θα επενδύσει σε ανάπτυξη και να μην έχει αυτό το σχέδιο. Έτσι ώστε να περάσουμε από μια οικονομία βασισμένη στην κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων σε μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, προσανατολισμένη στις επενδύσεις, τις εξαγωγές, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή, πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή μπορούν να συμβάλλουν, όπως και η ίδρυση και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αναπτυξιακών Πολιτικών. Και είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθούμε σταθερά και από κοντά αυτή σας την πρωτοβουλία. Τέλος, ένατος άξονας, η ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Τα βραχιόνια μέτρα αποφασίστηκαν, αν και κινούνται σε θετική κατεύθυνση, είναι λίγα, καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του κόστους που συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια, το έχω μετρήσει ότι είναι το 12% του κόστους που έχει συσσωρευτεί μέχρι το 2060, την τελευταία μόνο διετία, δεν συνδυάζεται με μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά αντιθέτως συνοδεύεται από βαρύ τίμημα για τους πολίτες. Και φυσικά, ούτε κουβέντα πλέον, και στο κείμενο συμπερασμάτων, για τα αναγκαία μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία παραπέμπονται για το 2018. Κυρίες και κύριοι, κατά την εκτίμησή μου, η υλοποίηση πολιτικών πάνω σε αυτούς τους άξονες θα απελευθερώσει μη παραγωγικούς, δεσμευμένους ή αδρανείς πόρους της οικονομίας και θα ενισχύσει τις επενδύσεις. Επενδύσεις οι οποίες μπορούν και πρέπει να ανέλθουν περίπου στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ την ερχόμενη πενταετία. Από αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 35 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να προέλθουν από το σχέδιο Juncker, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 20 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα σε τομείς και κλάδους, όπως είναι ο τουρισμός, οι δικές μας εκτιμήσεις είναι για 20 μέχρι 25 δισεκατομμύρια ευρώ, ο πρωτογενής τομέας, τα τρόφιμα και μεταποίηση, οι δικές μας εκτιμήσεις είναι για 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ, η ενέργεια και το περιβάλλον, 9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ΣΔΙΤ, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, 5 δισεκατομμύρια ευρώ, η βιομηχανία και τα logistics, 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο αύξησης της ποσότητας, βελτίωσης της ποιότητας όλων των συντελεστών παραγωγής, παλιών και νέων, και προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική αλλαγή έχει καταστεί επιβεβλημένη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της ημερίδας με τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης διαχειρίστηκε ένα παραγωγικό χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας. Κύριε Μανιάτη, στο βήμα, παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που είμαι μετά από ένα μήνα από την προηγούμενη παρουσία μου εδώ πάλι σε αυτήν την αίθουσα. Παρουσιάσαμε πριν ένα μήνα το βιβλίο μου με θέμα «Μεταρρυθμίσεις και προοδευτικός πατριωτισμός». Και θα μου επιτρέψετε σήμερα στην τοποθέτησή μου να εξειδικεύσω τη βαθιά μου πεποίθηση ότι ναι, αυτός ο τόπος έχει ελπίδα και προοπτική υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Ότι πρώτον, οι όποιες μεταρρυθμίσεις γίνουν θα έχουν προοδευτικό πρόσημο, δηλαδή θα νοιάζονται για την κοινωνική συνοχή. Και δεύτερο, η ευρύτερη γεωπολιτική προσέγγιση των προβλημάτων εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα είναι μια προσέγγιση με αυτοπεποίθηση,
με σεβασμό όμως στις διεθνείς ισορροπίες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια εξωστρεφής και φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, να σας δώσω συγχαρητήρια. Είμαι βέβαιος ότι θα προστεθεί στη γνώση όλων μας κάτι μετά από αυτές τις συζητήσεις. Ξεκινώ με κάτι που το θεωρώ προφανές, αλλά χρέος μου να το τονίσω. Η Βόρεια Ελλάδα πια είναι πράγματι ένας κόμβος ενεργειακός στο ευρύτερο γίγνεσθε της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αγωγός TAP, αγωγός ελληνοβουλγαρικός IGB, αγωγός ITGI, η μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Όλα πια συνηγορούν στο ότι αν είμαστε σοβαροί σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, θα καταφέρουμε πράγματι να παίξουμε αυτό το ρόλο της πύλης εισόδου ενεργειακών αγαθών προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι απαιτείται τώρα? Άκουσα τους φίλους νωρίτερα. Καταρχήν πρέπει να σας πω τον κύριο Πιτσιόρλα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που του είπα ως έχουν την ευθύνη εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τα δύο Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, του είπα να ξέρεις ότι έχεις δίπλα σου έναν σύμμαχο ως πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Εύχομαι να μπορώ να σου το πω και αυτό και μετά από λίγους μήνες της υπουργικής σου θητείας. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί πιστεύω βαθιά, έχοντας μία εξαετή περίπου εμπειρία μιας χώρας που έχει ματώσει από τα μνημόνια, ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Ο κύριος Τσίπρας μόνος του δεν μπορεί. Η Νέα Δημοκρατία μόνη της δεν μπορεί. Εάν δεν συνεννοηθούμε, και εδώ είναι η εθνική συνεννόηση, ότι η ενότητα των δυνάμεων της χώρας που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η ενότητα των δυνάμεων της χώρας που πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς να χρειάζεται να ξεπουληθεί ο δημόσιος εθνικός πλούτος. Εάν δεν κάνουμε τις προφανείς εσωτερικές μας συμμαχίες, όπως τις έκανε η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, το προφανές δηλαδή, τότε σας βεβαιώνω ότι και εκλογές να γίνουν και οι πολιτικοί συσχετισμοί να αλλάξουν, εάν δεν ενωθούν οι δυνάμεις της πατρίδας που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τότε λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη λέμε ότι η εθνική συνεννόηση είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε την κρίση. Χωρίς λαϊκισμό και βεβαίως με τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Από την εμπειρία μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν θα σας μιλήσω για αυτά που μας έχουν πληγώσει. Και τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, το αεροδρόμιο του Ελληνικού, το Αφάντου, την Κασιόπη, για τις έρευνες υδρογονανθράκων που κοιμούνται οι φάκελοι χωρίς να έχουν αξιολογηθεί για 2 χρόνια από την κυβέρνηση, για τα 14 αεροδρόμια. Για όλα αυτά που θα έπρεπε να μην αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, αλλά να είναι προφανείς δράσεις μιας ευλόγως λειτουργούσας ευρωπαϊκής κυβέρνησης. Όμως, θεωρώ χρέος μου να τονίσω ότι η ανάπτυξη δεν είναι απολύτικη έννοια, δεν είναι ουδέτερη πολιτικά έννοια. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι πρώτον βιώσιμη, δηλαδή με σεβασμό στο περιβάλλον. Δεύτερον έξυπνη, δηλαδή με εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητες. Τρίτον κυκλική, δηλαδή να χρησιμοποιεί, να επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει τις πρώτες ύλες. Τέταρτον δίκαιη κοινωνικά, να νοιάζεται δηλαδή για την κοινωνική συνοχή. Πέμπτον, δίκαιη χωρικά, σε μια χώρα που έχει σοβαρότατες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η χωρική δικαιοσύνη μας νοιάζει εξίσου με την κοινωνική. Έκτον, μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ειδικών κοινωνικών ομάδων, των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία, μία ανάπτυξη συμπεριληπτική που θα περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και κορυφαία, μία ανάπτυξη που θα γεννάει δουλειές. Μία ανάπτυξη που δεν θα νοιάζεται απλά να έρθουν επενδύσεις, αλλά μία ανάπτυξη που θα επιλέγει τις επενδύσεις που προτείνουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Φτάνουν αυτά? Για να υπάρξουν αυτά πρέπει να υπάρξει στρατηγικό σχέδιο, συνέπεια στο στρατηγικό σχέδιο, συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και του κράτους και ασφαλώς εμπιστοσύνη
ότι ο επενδυτής όταν θα έρθει να επενδύσει τα χρήματά του, δεν πρόκειται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να του αλλάξουν τους όρους με τους οποίους μπήκε. Καταθέτω τρεις συγκεκριμένους πυλώνες που θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα για έναν άλλο προβληματισμό. Πρώτα απ' όλα, ένα, επιτελικό κράτος επιτέλους. Ένα κράτος που θα πάψει να ζητάει καινούριους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά ένα κράτος που θα υπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη και του επενδυτή, κάνοντας outsourcing από τον ιδιωτικό τομέα. Και το κράτος θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση μητρών πιστοποιημένων ιδιωτών που με αυστηρότητα, με ρύθμιση, με διαφάνεια θα ασκούν τα καθήκοντά τους και θα ελέγχονται από το κράτος. Και βεβαίως ένα κράτος το οποίο θα έχει πλήρη επέκταση των χρήσεων της νέας τεχνολογίας. Την εποχή του Internet of Things μοιάζει γραφικό θλιβερό να συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται η ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων να βάλει την πληροφορική στις γραμματείες των δικαστηρίων. Είναι εκτός αντικειμένου πια ενός έλογου όντως αυτή η σκέψη. Και βεβαίως και μια εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι πιο δουλευταράδες από τους άλλους. Μπόνους σε όσους κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους από τους άλλους. Μια κοινωνία που να επιβραβεύει επιτέλους το καλό, το φωτεινό. Δεύτερος πυλώνας. Σαφής, πλήρης, ολοκληρωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με τέσσερις ρήτρες. Ρήτρα πρώτη, ρήτρα απασχολησιμότητας. Επιλέγεται όχι αυτός που πρόσκαιρα δίνει τα πιο πολλά λεφτά για να πάνε στο χρέος ή οπουδήποτε αλλού, αλλά επιλέγεται αυτός που επιπλέον δίνει τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεύτερη ρήτρα. Ρήτρα τοπικής ωφελημότητας. Δεν γίνεται να θέλεις να αξιοποιήσεις την Κασιόπη στην Κέρκυρα ή το Αφάντου στη Ρόδο ή το Ελληνικό στην Αττική και να μην υπάρχει τοπική ωφελημότητα για την ευρύτερη περιοχή. Την κοινωνία την θέλεις σύμμαχό σου. Για να είναι σύμμαχό σου πρέπει να βλέπει και το δικό της όφελος περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, απασχόλησης, αλλά όφελος και για την τοπική κοινωνία. Τρίτη ρήτρα. Συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα μελλοντικά κέρδη του επενδυτή. Είναι μια ρήτρα που την έχουμε εφαρμόσει, εφαρμόζεται διεθνώς σε όλες τις έρευνες υδρογονανθράκων και λέει το εξής πολύ απλό. Όσο πιο πολύ μεγαλώνει η παραγωγή σου και τα έσοδά σου, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει και η δική μου συμμετοχή στα κέρδη σου. Δεν σχετίζεται με το ποσοστό ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου όταν γίνεται μια ιδιωτική επένδυση. Σχετίζεται κυρίως με την σύμπλευση στην ίδια κατεύθυνση του ιδιώτη επενδυτή και του ελληνικού δημοσίου στο να θέλουμε και οι δύο να αυξήσει τα κέρδη του ο επενδυτής. Πολύ περισσότερο σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που σήμερα όλα είναι φτηνά, είναι πάμφθηνα. Όλοι όμως παλεύουμε ώστε σε μια πενταετία η ελληνική δημόσια περιουσία να έχει μια πολύ μεγαλύτερη αξία. Και στο ίδιο πνεύμα θεωρώ δεδομένο ότι η τέταρτη ρήτρα πρέπει να είναι η ρήτρα της νέας γενιάς. Δεν γίνεται εμείς που σήμερα είμαστε στα κέντρα λήψης αποφάσεων να μην νοιαστούμε πώς για παράδειγμα στη νέα γενιά ένα μέρος των εσόδων θα πάει για μεταπτυχιακά προγράμματα ή θα πάει για να απελευθερώσει τις δυνάμεις του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου από το βαρύ χέρι του κράτους. Για ποιο λόγο έχουμε πλαφόν στους πανεπιστημιακούς όταν φέρνουν ανταγωνιστικά προγράμματα από το εξωτερικό? Δεν το καταλαβαίνω. Φέρνει λεφτά απ' έξω. Δίνει θέση εργασίας σε υποψήφιους διδάκτορες, σε μεταπτυχιακούς. Φέρνει 23-24% ΦΠΑ. Άλλο ένα 20% που του παρακρατάει η Επιτροπή Ερευνών. Και αντί να του πεις προχώρα, γιατί θέλω και να μου συντηρήσεις τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου, λες κοίταξε, πλαφόν. Μη φέρεις άλλα παραπάνω. Απελευθέρωση λοιπόν του ελληνικού Πανεπιστημίου από τα βαριά δεσμά της κρατικής δημόσιας διοίκησης. Και περνάω και στον τρίτο πυλώνα. Αναδιαπραγμάτευση, εθνική αναδιαπραγμάτευση του αδιανόητου υπερταμείου αποικιοκρατίας που έχει καθίσει πάνω από το κεφάλι μας. Δεν γίνεται να συζητάμε όλα όσα συζητάμε και να ξέρουμε ότι τη δημόσια περιουσία σε όλες τις θυγατρικές του υπερταμείου
την ελέγχει ένα εποπτικό συμβούλιο και ένα διοικητικό συμβούλιο, όπου την πλειοψηφία δεν την έχει η ελληνική κοινωνία. Και οι αποφάσεις του υπερταμείου, δεν περνούν από τη Βουλή των Ελλήνων. Κατά συνέπεια, εθνική υποχρέωση, αναδιαπραγμάτευση του τρόπου λειτουργίας του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων με ένα στόχο, όχι την αθέτηση των συμφωνιών της χώρας, αλλά κυρίως την επανάκτηση του εθνικού δικαιώματος να έχουμε και εμείς λόγο στο πώς αξιοποιείται η δημόσια περιουσία. Θα περάσω, πόσο χρόνο έχω? Έχω 5 λεπτά. 4 λεπτά ακόμα, ναι. Θα περάσω μερικά πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε ποιο νομοσχέδιο συζητιέται στη Βουλή αυτές τις μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, και θα περάσει στην Επιτροπή? Είναι ο εισηγητής μας ο Γιώργος Αρβανιτίδης εδώ, και θα περάσει στην Ολομέλεια Τρίτη και Τετάρτη. Η αλλαγή του νόμου για τη χωροταξία και την πολεοδομία που περάσαμε, ο 4269, το 2014. Σας λέω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι πρέπει, κύριοι Υπουργοί που είστε, να μεταφέρετε στην κυβέρνηση. Η χώρα δεν έχει, σήμερα που συζητάμε για ανάπτυξη και επενδύσεις, δεν έχει σύστημα χρήσεων γης. Θεσμοθετήσαμε σύστημα σύγχρονο χρήσεων γης το 2014. Πριν 8 μήνες η κυβέρνηση το ακύρωσε όλο το κεφάλαιο και δεν είπε φέρνω κάτι καλύτερο. Μας γύρισε πίσω στις χρήσεις γης ενός προεδρικού διατάγματος του 1987. Που μέσα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κατηγορία logistics. Δεν υπάρχει κατηγορία πράσινο σημείο για διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου. Η χώρα, λοιπόν, ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση, να θελήσει να καταθέσει, όπως έχει υποσχεθεί, προεδρικό διάταγμα για τις καινούργιες χρήσεις γης, θέλουμε άλλους 6 μήνες. Ένα χρόνο η χώρα δεν έχει σύστημα χρήσεων γης. Γιατί ο επενδυτής να έρθει να επενδύσει κάπου που δεν του λέει το κράτος τι μπορεί να κάνει? Δεύτερη παρατήρηση, πάλι για το ίδιο νομοσχέδιο. Έχουμε το γνωστό fast track, το οποίο νομίζω ότι όλοι έχουμε αξιολογήσει ότι λειτουργήσε θετικά για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις ιδιωτικές ιδιωτικά ακίνητα και στα δημόσια ακίνητα. Υπάρχει όμως και το λεγόμενο μικρό fast track, που είναι πολύ πιο εκτεταμένο και πιθανά έχει πολύ μεγαλύτερη συμβολή στην εθνική οικονομία. Ποιο είναι το μικρό fast track? Είναι τα λεγόμενα τοπικά χωρικά σχέδια. Με απλά λόγια, όταν έχεις μια επένδυση των 5-10 εκατομμυρίων, όχι των 100 ή των 200, μια μικρομεσαία επένδυση, δημιουργείς μελέτη, η οποία γίνεται προεδρικό διάταγμα, δηλαδή περνάει από Συμβούλιο Επικρατείας, έχεις όλη την νομοποίηση, την θεσμική, και η επένδυση προχωράει. Και ενώ αυτό ισχύει, σήμερα έχουν κατατεθεί 25 με 30 τέτοια τοπικά χωρικά σχέδια για επενδύσεις στις τάξεις των 10 εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία, έρχεται το νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε την Τρίτη και λέει, κοίταξε, θα βάλουμε και ένα ενδιάμεσο στάδιο. Τι στάδιο, ρε παιδιά? Το στάδιο να υπάρχει μια προκαταρκτική προμελέτη εάν η επένδυση ελέγχεται. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα φτιάξουμε προδιαγραφές για την υπουργική απόφαση που θα βγάλουμε. Και ας πούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο τη βγάλαμε την επόμενη μέρα. Κάθε πότε θα εγκρίνεται αυτό? Α, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, το κεντρικό συμβούλιο που θα τα ελέγχει αυτά, θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο. Μια φορά το εξάμηνο. Αυτά που σας λέω δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Θα τα ψηφίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την Τετάρτη. Αδιανόητο. Και θα σας πω και ένα τρίτο παράδειγμα. Ποιο πρόβλημα έχουμε κάθε φορά που πάμε κάπου να κάνουμε κάτι? Η πολεοδομία σου λέει δεν ξέρω. Το δασαρχείο σου λέει για κάτσε να δω τους χάρτες. Η αρχαιολογία περίμενε να δω τι γίνεται με σένα. Ο αιγιαλός, η κτηματική υπηρεσία δεν ξέρω πότε θα σου απαντήσω. Τι είχαμε κάνει, τι κάναμε, τι είναι εφαρμοσμένο? Στην περίπτωση του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Κοζάνης, εντάξαμε όλες τις λεγόμενες θεσμικές γραμμές. Αυτά που σας περιγράφω λέγονται θεσμικές γραμμές. Τα πολεοδομικά σχέδια, ο αιγιαλός, τα δάση, η αρχαιολογική χώρη, όλα αυτά. Τα εντάξαμε σε ένα ενιαίο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών με ενιαία απεικόνιση, έτσι ώστε πατώντας με το πλήκτρο του υπολογιστή, με το ποντίκι σου, πάνω σε μία περιοχή, να σου λέει κατά πόσον η πολεοδομία σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις,
Το δασαρχείο σου το επιτρέπει, η αρχαιολογία σου το επιτρέπει, όλοι οι φορείς σου το επιτρέπουν. Είναι οι λεγόμενες το σύστημα των θεσμικών γραμμών. Να μην χρειάζεται να ανοίγει συρτάρια με hard copy χάρτες. Το άρθρο 11 του νόμου του 4269 που το υλοποίησε, το εφαρμόσαμε πιλωτικά και έτρεχε, το άρθρο αυτό και αυτό καταργείται με τον νόμο που συζητάμε. Δεύτερο σημείο. Η χώρα έχει δύο κουμπαράδες, καλούς. Είναι η Εγνατία και η Αττική Οδός. Δύο οδικά έργα σπουδαία σημαντικά. Τα λέω γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν ενιαία αντιμετώπιση ως δύο κουμπαράδες, αναπτυξιακή κουμπαράδες του μέλλοντος της χώρας. Η Αττική Οδός σε λιγότερο από μεταξύ 5 με 10 χρόνια από σήμερα θα επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δίνει καθαρά έσοδα 130 εκατομμύρια. Η Εγνατία δίνει καθαρά έσοδα περίπου 120 εκατομμύρια το χρόνο και οι δύο οδοί. Ο ένας δρόμος μπορεί να είναι ο κουμπαράς του Λεκανοπεδίου Αττικής, ο άλλος δρόμος, η Εγνατία, μπορεί να είναι ο κουμπαράς όλης της Βόρειας Ελλάδας από τους Κήπους μέχρι την Οικουμενίτσα. Τι προτείνουμε? Και τα δύο αυτά μεγάλα οδικά έργα να μην παραχωρηθούν, αλλά να χρησιμοποιηθούν ως ένα ΣΔΙΤ, μια σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, όπου ο ιδιώτης που θα το αναλάβει θα έχει την ελαφρά συντήρηση προκειμένου σε ένα βάθος δεκαετούς προγραμματισμού της ανάπτυξης της χώρας, τα έσοδα που θα απομείνουν από αυτούς τους δύο μεγάλους οδικούς άξονες να φτάσουν αυτό που έτσι κι αλλιώς είναι βέβαιο ότι θα φτάσουν, να φτάσουν περίπου τα 2,5 δις. 2,5 δις σε βάθος δεκαετίας. Ουσιαστικά τα μισά λεφτά από αυτά που δίνουμε στο καινούριο ΣΕΣ, στο καινούριο ΕΣΠΑ για υποδομές. Και θα τελειώσω. Με την εξοικονόμηση ενέργειας. Ξέρετε, στα συμβούλια Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος μας άρεσε να συζητούμε για τα μεγάλα, τους αγωγούς, τα γεωπολιτικά κλπ. Και ξεχνούσαμε το ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί έναν στόχο που δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιαδήποτε άλλη επένδυση. 1 εκατομμύριο ευρώ σε εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίριο, δημιουργεί από 25 έως 40 θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει κανενός είδους άλλη επένδυση σε μια χώρα σπάταλη όπως η Ελλάδα. Πολύ περισσότερο αυτό. Το ελληνικό πρόγραμμα που επενδύσαμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ, αξιολογήθηκε στο ranking που έγινε ως το δεύτερο καλύτερο της Ευρώπης. Και είχαμε προβλέψει ένα ΣΔΙΤ μεγάλο, σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες, όπου και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχε πει μπορεί να συμβάλλει με περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για ένα πακέτο συνολικής αναβάθμισης ενεργειακής 1,2 δις. Έτοιμο, αξιολογημένο, συζητημένο με τις τράπεζες, θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Juncker πρώτη προτεραιότητα. Δεδομένου ότι η Γαλλία ήδη 50.000 κατοικήσεις τις ανακαινίζει τώρα με το Juncker που εμείς ακόμα δεν το έχουμε ακουμπήσει. Ξέρετε ποια ήταν η ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα του αρμόδιου Υπουργείου? Ότι θα προκηρύξουμε το καινούριο πρόγραμμα του Εξοικονομώ που θα δώσει από το 2017 και μετά 60 εκατομμύρια ευρώ σε ένα project 1,2 δις. Τελειώνω λέγοντας κάτι. Ασφαλώς η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να αναδεικνύει τα λάθη και τις ελιγορίες της κάθε κυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως η δουλειά και της κάθε κυβέρνησης και της κάθε αντιπολίτευσης είναι όλοι μαζί σε μια εποχή αντισυμβατικής συμπεριφοράς των κοινωνιών. Απέχθειας της κοινωνίας προς το πολιτικό σύστημα να ενώσουμε δυνάμεις για να ξαναπείσουμε ότι πια δεν γίνεται μια χώρα όπως η Ελλάδα και μια διεθνική οντότητα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέρνεται πίσω από διαφόρους τύπους λαϊκιστές και ακροδεξίους. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε μπροστά στα προφανή, τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, του προσφυγικού, της δημοσιονομικής κρίσης, των ασυνεπειών ανάμεσα στα διάφορα κράτη, η μόνη λύση είναι
η ενότητα των δυνάμεων όσων πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην ύπαρξη μιας χώρας περιφερειακής όπως η Ελλάδα, η οποία ωφέλη μόνο μπορεί να έχει από την ένταξή της σε μια τέτοια οντότητα. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας. Πριν κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της ημερίδας, θα παρακαλούσα τον κύριο Αμανατίδη για έναν σύντομο χαιρετισμό των εργασιών της ημερίδας και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα τέταρτο διάλειμμα. Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί καλεσμένοι. Καταρχήν να απολογηθώ και να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Βρισκόμουν όμως κάπου που νομίζω ότι και έχει ενδιαφέρον να το αναφέρω εδώ. Ήταν η αδελφοποίηση των δύο πόλεων της Λάρισας και της πόλης Ανάπα που είναι στη Ρωσία. Ήταν στο τέλος και ήταν η ανάπτυξη των συμφωνιών για τις πολιτιστικές ανταλλαγές ή την ευάδυση των σχέσεων και στα οικονομικά επίπεδα τα οποία είχαν στην συγκεκριμένη περιοχή. Θεωρώ τη σημερινή πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική σε μια περιοχή και πόλη η οποία μαστίζεται από την ανεργία και η οποία πόλη πρέπει να μπει στο επίκεντρο και της κυβερνητικής δραστηριότητας και γενικά των δράσεων εκείνων που θα φέρουν επιτέλους την πολυπόθητη ανάπτυξη. Σε μια πόλη, να χαιρετήσω την προσπάθεια της Εφημερίδας Μακεδονία, η οποία σε ένα περιβάλλον το οποίο από τη μεριά των μέσων μαζικής ενημέρωσης θυμίζει έρημο, τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά μέσα και πολλά γραφεία και σταθμών τηλεοπτικής εμβέλειας και χρειάζονται οι περιφερειακές φωνές. Δεν είναι βεβαίως η μοναδική, ωστόσο πιστεύω ότι αντιστέκεται με όλες τις δυνάμεις. Η παρουσία μας εδώ έχει στόχο πρώτα απ' όλα την ενίσχυση της προσπάθειας που κάνει και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα, η μερίδα αυτή θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η ίδια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχετε μιλήσει προηγουμένως η Οικονομική Υπουργή, οπότε εγώ δεν έχω ούτε αυτό το ρόλο, ούτε την εμπειρία, ούτε την επιστήμη να μιλήσω αποκλειστικά επάνω στα εξειδικευμένα ζητήματα. Ωστόσο, σαν βουλευτής Θεσσαλονίκης και σαν Υφυπουργός Εξωτερικών, θέλω να σταθώ σε δύο ζητήματα. Στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, το δείχνει η ύπαρξη του Υφυπουργείου Μακεδονίας Τράκης του Εσωτερικών, το δείχνει και η ύπαρξη του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Το δεύτερο, η πόλη πρέπει να γίνει και σχεδιάζεται να γίνει πύλη ενεργειακή στην ευρύτερη περιοχή. Και το τρίτο, η πόλη μπορεί να αναδειχθεί ως ένα χωνευτήρι πολιτισμών σε μία ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση όπου μπαίνουν επιτάπητος τα ζητήματα του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου. Η πόλη μπορεί να τον παίξει αυτόν τον ρόλο και έχει τις δυνάμεις να τον παίξει. Σαν Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό που προσπαθούμε σε αυτό που λέμε ανάπτυξη είναι τι? Να εδραιώσουμε το κλίμα σταθερότητας. Όσες φορές και αν βγήκα και στο εξωτερικό και μίλησα με επενδυτές, είτε ομογενείς είτε όχι, ζητούσαν τρία πράγματα. Ζητούσαν πολιτική σταθερότητα, ζητούσαν σταθερό φορολογικό σύστημα και ζητούσαν οι επενδύσεις τις οποίες θα κάνουν να είναι σε real time, που δεν θα τις ροκανίζει η γραφειοκρατία. Έχουμε κάνει βήματα σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε κάνει βήματα. Θεωρώ ότι η πολιτική σταθερότητα εδραιώνεται όλο και περισσότερο. Έχουμε κάνει βήματα στην φορολογική πολιτική. Αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα αντιμετωπίσει και θετικά από τις παραγωγικές τάξεις του κ. Σταθάκη. Νόμος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Και απομένει το τρίτο. Οι δράσεις, όπως και ο νόμος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, που χτυπάνε σε ένα ποσοστό του, αν θέλετε, τη γραφειοκρατία. Το red type, το οποίο ταλαιπωρεί όλους σας και όλους μας, είναι εδώ. Είναι ένα τέρας όμως που γεννήθηκε επί πολλά χρόνια και είναι ένα τέρας που καταπολεμιέται και πρέπει να καταπολεμηθεί κάθε ημέρα. Να καταλήξω λέγοντας και ακούγοντας τον τελευταίο μιλητή για την ενότητα των δυνάμεων. Πραγματικά η χώρα χρειάζεται την ενότητα των δυνάμεων. Χρειάζεται όμως την ενότητα των δυνάμεων για μια ανάπτυξη, τις οποίες όμως τα αποτελέσματα
θα διαχυθούν και στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή την πολιτική την ονομάζουμε εμείς δίκαιη ανάπτυξη. Αυτή τη δίκαιη ανάπτυξη λοιπόν την υπηρετούμε και θα την υπηρετήσουμε. Και σε αυτό το στόχο νομίζω ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν αντίρρηση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ζητήσω ξανά ακόμη μια φορά συγγνώμη. Καλή συνέχεια στις εργασίες. Θα ακούσουμε ενδιαφέρον βεβαίως την πρώην πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, την κυρία Κατσέλη. Είχαμε και μια ιδέα να την πω, κυρία Κατσέλη, εδώ, που κάναμε το Act for Greece. Και την οποία θα τρέξει το Υπουργείο. Να αναφέρω μια δραστηριότητα για να μην σας κρατάω γιατί στο τέλος. Είχαμε πει το εξής. Έγινε ένα MOU μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και της Εθνικής Τράπεζας μέσα από το Act for Greece. Η ιδέα ήταν βασισμένη σε κάτι παλιότερο που έγινε, αλλά με άλλο στόχο. Δηλαδή, 4-5 περιφέρειες, 3-4 περιφέρειες, στοχευμένα, να έρθουν και να μας πούνε ότι θέλουμε να γίνουν αυτά τα δύο έργα συγκεκριμένα, τα οποία μπορεί να έχουν και ανταπόδοση. Έτσι ώστε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού να απευθυνθεί στους συγκεκριμένους από τη συγκεκριμένη περιοχή και να ζητήσει να χρηματοδοτήσουν και να βάλουν τις επενδύσεις τους. Όχι γενικά, και δεν χρειάζεται να είναι επενδύσεις 100 εκατομμυρίων 200, ας είναι μικρές και ας είναι πολλές. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στους απόδημους και να τους πούμε ότι ελάτε, θα βοηθήσετε για παράδειγμα τυχείο με ένα εργοστάσιο που θα κάνει ένα κύκλο σκουπιδιών. Παράδειγμα, είναι υποθετικό το παράδειγμα. Και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε τους μονείς. Τέτοιες δράσεις μπορούν να γίνουν. Είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, είμαστε ήδη στην ανάπτυξη, θα παλέψουμε και για τα επόμενα χρόνια και νομίζω σε όλο αυτό θα είμαστε μαζί αυτοί που πιστεύουμε στη δίκαιη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ.